Κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί η μάχη και η κρίση της δημόσιας υγείας που αντιμετωπίζουμε παγκοσμίως και εμείς εδώ στη χώρα με πολύ μεγάλη επιτυχία, η κρίση του κορονοϊού δεν έχει τελειώσει. Οι γύρω χώρες, όπως βλέπετε, δυστυχώς αυξάνονται τις επιδημιολογικές τους καμπύλες και στη σημερινή εκδήλωση την οποία διοργανώνει η υγειονομική περιφέρεια, τηρείται τις αποστάσεις και υπάρχει μια αίσθηση τάξης και ασφάλειας και εγώ προσωπικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι σημαντικό να στηρίξουμε τους υγειονομικούς μας, τους γιατρούς μας, τους νοσηλευτές, το παραγωγικό προσωπικό και να μην επιβαρύνουμε την προσπάθεια την οποία κάνουν. Δεν ξέρει κανείς τι επιφυλάσσει στο μέλλον. Η ελληνική πολιτεία από τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη μέχρι τον τελευταίο στέλεχος της δημόσιας διοίκησης απέδειξε ότι μπορεί. Θα ήθελα να σας παρακαλώ πάρα πολύ να προφυλάξουμε τον πολύ όμορφο τόπο που έχουμε εδώ, να προφυλάξουμε την υγεία όλων, τη δημόσια υγεία, να δώσουμε δυνατότητα ο τόπος αυτός να ευημερήσει, να έχει τουρισμό, να έχει ανάπτυξη και να πάνε όλα καλά. Οπότε καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το οποίο βλέπω σήμερα, το οποίο πράγματι είναι πολύ κοντά υγειονομικά στο οποίο θέλουμε και το οποίο δυστυχώς δεν παρατηρείται τον τελευταίο καιρό ως το δύο συγκαθέντρος σε όλη τη χώρα. Το δεύτερο πράγμα που ήθελα να πω είναι ότι το Κέντρο Υγείας Καμένων Βούλων είναι ακόσμημα. Να ευχαριστήσω κύριε Υπουργέ για τις προσπάθειές σας όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στους διευθυντές και των συναδέλφων επίσης και να πω ότι είναι ένα ψηφιακό Κέντρο Υγείας, πρότυπο για μας, οδηγός για την επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση που έχει να υλοποιήσει το Υπουργείο Υγείας, που είναι αυτή η μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας οδείας υγείας. Είναι ένα κέντρο υγείας το οποίο και όποιοι βάλετε τις μάσκες σας και να ακολουθήσετε αργότερα μέσα θα δείτε είναι πολύ υψηλής τεχνολογίας σε εξαιρετικό επίπεδο κτηριακού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Κυρίως όμως έχει ανθρώπους, συναδέλφους, γιατρούς, νοσηλευτές, παραγωγικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, που με πολύ μεγάλη αγάπη βλέπω ήδη, έχετε και αγκαλιάσει την προσπάθειά μας. Κύριε Δήμαρχε, είναι δέσμευση της πολιτείας και σε εσάς και στον κύριο Περιφερειάκη και στους βουλευτές και σε όλο τον νομό, ότι θα συνεχίσουμε να στελεχώνουμε, να στηρίζουμε και να ενισχύουμε αυτό το κέντρο υγείας, είναι πραγματικά κόσμο. Θέλω και την δική σας βοήθεια, ναι βεβαίως αν ξαναακμάσει το κομμάτι του ιαματικού τουρισμού, θα μας εδώ να ενισχύσουμε ακόμα παραπάνω. Κύριε Περιφερειάκη, ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη. Κύριε Περιφερειάκη, ευχαριστώ για τη στήριξη στη στέγη και την όποια βοήθεια σας έχουμε ζητήσει που την έχετε παράσχει και προφανώς και κυρίως στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Ακούστε, αν εσείς οι δημότες, οι πολίτες της περιοχής το αγαπήσετε το κέντρο υγείας, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει διαφορετικά, θα ακμάσει και θα ανθίσει. Πραγματικά υπάρχει τρόπος να μην συσσωρευόμαστε όλοι όταν δεν πρέπει στα γενικά μας νοσοκομεία. Με ένα όμορφο τόπο, προφανώς θα υπάρξουν ανάγκες και θα χρειαστεί, εδώ είναι ένα κέντρο υγείας που πρέπει να το εμπιστευτείτε. Ήδη στον ένα μήνα λειτουργίας και κάτι έχει δείξει δείγματα γραφής. Αφήσουμε τους ανθρώπους εδώ πέρα να σας προσφέρουν πρώτες βοήθειες, να σας καθοδηγήσουν, να σας εξηγήσουν ότι ενδεχομένως δεν χρειάζεται να πάτε στο νοσοκομείο και να ταλαιπωρηθείτε, να σας δώσουν οδηγίες, να στείλουν σπίτι σας αν χρειάζεται και αν και εφόσον χρειάζεται κάτι περαιτέρω, βεβαίως έχουμε τις δευτεροβάθμιες δομές μας υγείας και τριτοβάθμιες και την απόλυτη διάθεση να στηρίξουμε όλο τον κόσμο της περιοχής. Νομίζω το αποδείξαμε πριν από λίγους μήνες με την περαιτέρω στήριξη και ανάπτυξη στο Γενικό Νοσοκομείο στην Λαμία, το αποδεικνύουμε και σήμερα. Είναι προφανές ότι αυτή εδώ πέρα είναι μια ομαδική προσπάθεια. Είναι ελπίζω κατανοητό πλέον σε όλους μετά από πολλά πολλά χρόνια μεταπολίτευσης ότι στην υγεία δεν χωράνε μικροπολιτικές και μικροκομματικές αντιπαραθέσεις, διαφορές και επικοινωνιακές υποφόλγες. Προσωπικά μου είναι εντελώς αδιάφορες και νομίζω ότι το έχω δείξει αυτόν ένα χρόνο. Ξεκινήσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα στην υγεία σε σύντομο χρονικό διάστημα. Από τη μειώση των τιμών των φαρμάκων μέχρι τον αντικαθιστικό νόμο προέκυψε μια πανδημία. Κάποιοι έγιναν τότε κύρκες και άγγελοι του σκότους
θεωρώντας ότι η χώρα θα καταρρεύσει, η χώρα όχι μόνο την κατέρρευσε, αλλά νομίζω ότι επειδή είμαστε όλοι πολύ περήφανοι άνθρωποι, έριξε προς τα έξω τι μπορούμε να κάνουμε ενωμένοι, πόσο κουραντζά αξίζουμε όλοι μαζί. Κλείνοντας, θα πω για μία ακόμη φορά ότι αυτό είναι πρότυπο κέντρο υγείας, απολύτως ψηφιοποιημένο και παράδειγμα οδηγός για τη μεταρρύθμιση μας που έρχεται στην πρωτοβάθμια κέντρα υγείας. Να σας ζητήσω να έχουμε ένα ασφαλές καλοκαίρι, να προσέχουμε αλλήλους, να προσέχουμε τις οικογένειές μας, να συμβουλεύουμε και τους τουρίστες που θα έρθουν και να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε να πάνε όλα καλά. Θέλουμε να πάνε όλα καλά. Έχετε έναν πολύ όμορφο τόπο εδώ πέρα, κύριε Δήμαρχε, ευλογημένο τόπο. Και η οργανωμένη, η συνταγμένη πολιτεία, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας και όχι μόνο όπως βλέπετε, είναι εδώ για να στηρίξουν την προσπάθεια την οποία γίνεται.